Ισχυρή σύσταση για εμβολιασμό με τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια απίφθινε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Αυτό που περιμένουμε από αυτή την ύπαρξη πολλών τύπων εμβολίων είναι ουσιαστικά η μείωση της μεταδοτικότητας των νέων παραλλαγών. Ο βασικός και κύριος στόχος είναι, και αυτό πρέπει πάντα να το έχουμε κατά νου, η ενίσχυση της ανοσίας. Η σύσταση αφορά κυρίως σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια πολίτες 60 ετών και άνω που θα πρέπει να σπεύσουν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για εμβολιασμό, καθώς η πλατφόρμα άνοιξε τη Δευτέρα, με τους πρώτους εμβολιασμούς να αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. Επίσης, άτομα ηλικίας 12 έως 15 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα και με τις οδηγίες του θεράποντος γιατρού. Άτομα που διαμένουν ή εργάζονται σε μονάδες αυξημένης φροντίδας ηλικιωμένων ή χρονίων νοσημάτων. Επαγγελματίες υγείας. Άτομα που διαβιούν με άλλα άτομα σε ανασοκαταστολή ή άλλο υποκείμενο νόσημα. Όπως και φροντιστές ατόμων που πάσχουν από νοσήματα με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τον κορονοϊό. Το καινούριο στέλεχος, το επικαιροποιημένο εμβόλιο που καλύπτει την όμικρον, παραλλαγές της όμικρον, όμικρον 1, το όμικρον 2 και κάποιες άλλες παραλλαγές, θα προστατεύει και από νόσηση. Δηλαδή αυτοί που θα κάνουν την επικαιροποιημένη δόση θα έχουν και μια προστασία από νόσηση που θα αγγίζει, θα είναι πάνω από 70%. Την ίδια ώρα, τις πρώτες 30 εβδομάδες του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, παρατηρείται αύξηση θανάτων στην Ελλάδα κατά 6,26%. Μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι απώλειες λόγω της πανδημίας. Έχουμε μια αύξηση των θανάτων και είναι πιθανόν η πανδημία να είναι ένας από τους λόγους που είχαμε την αύξηση αυτή των θανάτων στη Δυτική Ελλάδα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Δυτική Ελλάδα και η Αχαΐα ήταν από τις περιοχές στις οποίες είχαμε τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης σε σχέση και με την υπόλοιπη χώρα και γενικώς σε σχέση με τις χώρες του εξωτερικού. Να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη αύξηση θανάτων καταγράφεται στις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας κατά 1025, 713 και 673 θανάτους αντίστοιχα, ενώ η μείωση παρουσιάζεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας κατά 17 θανάτους.